τον κύριο Γιάννη Πρωτούλη, ο οποίος είναι μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Κύριε Πρωτούλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και τους ακροατές σας. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ που σας έχουμε κοντά μας. Και θέλω να πάω έτσι γρήγορα να δούμε τι γίνεται στην Ουκρανία. Ποια είναι η θέση του κόμματός σας, τι πιστεύετε και αν τελικά αυτή η πληροφόρηση που παίρνουμε στη χώρα μας αντιστοιχεί με την πραγματικότητα. Ναι, δυστυχώς σε μια τέτοια πολεμική αναμέτρηση όπως έχουμε καταγγείλει από την πρώτη μέρα υπάρχει η πολεμική προπαγάνδα, η προπαγάνδα του πολέμου και είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγάλουμε άκρη τι πραγματικά συμβαίνει. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα όμως είναι ότι έχει ανάψει για τα καλά το φυτίλι του πολέμου μετά από την απαράδεκτη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και τη συνέχεια που δίνεται με τη συγκέντρωση πολύ μεγάλων στρατιωτικών δυνάμεων από το ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή και είμαστε και ιδιαίτερα ανήσυχοι και όχι μόνο ανήσυχοι αλλά παίρνουμε και θέση ανοιχτά καταγγελίας και καταδίκης της ελληνικής κυβέρνησης μετά και τις χθεσινές δηλώσεις του Πρωθυπουργού ο οποίος από ό,τι φαίνεται ετοιμάζεται για πιο ενεργή συμμετοχή και εμπλοκή της χώρας μας σε αυτό το μακελιό των υπεριαλιστών, σε αυτό το μακελιό των ληστών. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να το αφήσει να περάσει έτσι. Αν μου επιτρέπετε κύριε Πρωτούλη για τη δεν συζήτηση. Δεν μπορεί να με οποιοδήποτε πρόσχημα και οποιοδήποτε τρόπο δεν μπορεί η χώρα μας να εμπλακεί μέσα σε αυτό το σφαγείο. Πρέπει να είμαστε από την αρχή της συζήτησης μας. Ο Πρωθυπουργός όμως είπε, αν θυμάμαι καλά στη Βουλή, ότι η Ελλάδα έχει επιλέξει στρατόπεδο και ότι θα συμμετάσχει ενεργά σε όλες τις κινήσεις που κάνει το στρατόπεδο διότι έτσι θα έχουμε και αυτό το στρατόπεδο που είμαστε να μας βοηθήσει αν αύριο έχουμε εμείς πρόβλημα. Και έτσι δικαιολόγησε την απόφασή του. Ο Πρωθυπουργός μπορεί να επιλέξει όποιο στρατόπεδο ληστών θέλει. Ο ελληνικός λαός όμως δεν πρέπει να επιλέξει ανάμεσα σε δύο ληστές. Ο ελληνικός λαός δεν έχει και τα παιδιά του, δεν έχουν καμιά δουλειά να πάνε να σκοτωθούν για τα συμφέροντα των ολιγαρχών των Ρώσων, των ολιγαρχών των Ουκρανών, των Ατοϊκών, των Ευρωπαίων καπιταλιστών ή όποιον άλλον. Πιστεύετε ότι είναι μόνο θέματα συμφερόντων ολιγαρχών και όχι ενδεχομένως μια αναθεωρητική λογική από την πλευρά της Ρωσίας? Κοιτάξτε, για να είμαστε καθαροί, το υλικό που έχει συσσωρευτεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, το έφλεκτο αυτό υλικό που έχει συσσωρευτεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι η αιτία του πολέμου. Το φυτίλι ασφαλώς το άναψε η στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Όμως τα τύμπανα του πολέμου εδώ έχουν ηχήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και δεν μπορεί κανένας να είναι αφελής και να μιλάμε για ότι παίρνουμε το μέρος των δυνάμεων εκείνων που δεν είναι αναθεωρητές. Ποιον δηλαδή? Δηλαδή θα ξεχάσουμε τι έγινε στη Ιουγκοσλαβία, θα ξεχάσουμε τι έγινε στο Ιράκ, θα ξεχάσουμε τι έγινε στο Αφγανιστάν, θα ξεχάσουμε τι έχει γίνει 10 χρόνια εδώ στη γειτονιά μας στη Συρία. Ποιος δεν είναι αναθεωρητής της ιστορίας και αναθεωρητής των συνόρων και των συμφωνιών από αυτές τις δυνάμεις που εμπλέκονται? Μην ξεχάσουμε δηλαδή ότι ιδιαίτερα ο ελληνικός λαός έχει υποφέρει πάρα πολύ από τέτοιου είδους δυνάμεις. Από το 1974 και μετά έχουμε το 40% της Κύπρου με κατοχή από την τουρκική εισβολή αυτών των αναθεωρητικών δυνάμων, που να μην ξεχάσουμε ότι είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ με αυτές τις αναθεωρητικές δυνάμεις που αυτή τη στιγμή κατέχουν το 40% παράνομα, καταπατώντας κάθε έννοια διεθνούς δικαίου και διεθνούς πρακτικής από το 1974 και σήμερα. Άρα με οποιοδήποτε πρόσχημα, γι' αυτό το επαναλαμβάνω, οποιοδήποτε τρόπο δεν πρέπει να εμπλακεί ο λαός μας, γνωρίζοντας φυσικά ποιοι είναι αυτοί που εμπλέκονται σε αυτό το μακελιό, δυστυχώς που θύματα είναι οι λαοί, ο ουκρανικός λαός, θύματα είναι και ο ρωσικός λαός. Υπάρχουν όμως, κύριε Πρωτούλη, και 100.000 ομογενείς στην Μαριούπολη που η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να παρέμβει ώστε να διασφαλιστεί η ζωή τους. Ασφαλώς, και εδώ βλέπουμε ότι
100.000 ομογενείς που αυτό πρέπει να το πούμε αφέθηκαν στη μοίρα τους, έτσι δεν είναι? Αφέθηκαν στη μοίρα τους ενώ υπήρχαν διαβεβαιώσεις ότι θα προστατευτούν οι 100.000 ομογενείς και βλέπουμε ότι είναι ανεξέλεκτοι και λειτουργούν εδώ και πάρα πολύ καιρό και εμποδίζουν μάλιστα, όπως δείχνουν όλα τα διεθνή δισογραφικά μέσα, ακόμα και την αποχώρηση των ομογενών από τη Μαριούπολη, φασιστικά τάγματα του Αζόφ που λειτουργούν στην Ουκρανία εδώ και πάρα πολύ καιρό, το 2014 και μέχρι και σήμερα, που σκοτώνουν, δολοφονούν και τώρα ανοιχτά σταματάνε και κομπόλοι ή σταματάνε τη νύχτα αυτοκίνητα και εμποδίζουν τους ανθρώπους να φύγουν από τη Μαριούπολη. Αυτό πράγματι είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει με τους Έλληνες ομογενείς και το έχουμε καταγγείλει από την πρώτη στιγμή αυτό το ζήτημα. Και θα έπρεπε όπως και να έχει η κυβέρνηση να έχει πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για να σωθούν ή πολύ περισσότερο για να διασφαλιστεί ότι μπορούν να αποχωρήσουν αυτοί οι άνθρωποι από εκείνα τα μέρη και φυσικά να φιλοξενηθούν και να τους δοθούν όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα προστασίας και φύλαξης που μπορεί να διαθέσει και η χώρα μας. Κύριε Πρωτούλη, ένα μήνυμα μόλις μου ήρθε από μια φίλη ακροάτρια, την κυρία Χαρά, ρωτάει το εξής. Πιστεύει το ΚΚΕ ότι ενδεχομένως σε αυτό που γίνεται στην Ουκρανία να είναι ένα παιχνίδι που να είναι συμφωνημένο εκ των προτέρων ανάμεσα σε Αμερική και Ρωσία? Δεν μπορούμε να πούμε σε τέτοια σενάρια. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι μόνο υποθέσεις. Αυτό που σίγουρα μπορούμε να ξέρουμε είναι ότι καμία δύναμη δεν εμπλέκεται σε ένα τέτοιο μακελιό με από τα πριν συμφωνημένες διαδικασίες. Εδώ πραγματικά είναι πολύ ανησυχητικά τα πράγματα. Μάλιστα. Πολύ ανησυχητικά τα πράγματα και είναι ανυπολόγιστες και απρόβλεπτες οι συνέπειες που μπορεί να υπάρχουν μέσα από αυτή την υπεριαλιστική σύγκρουση. Δηλαδή τη στιγμή που βλέπετε ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι για παράδειγμα η Γερμανία, αλλά και όλες οι χώρες, αναμορφώνουν τους προϋπολογισμούς τους. Η Γερμανία είδαμε όλοι ότι καταθέτει για πρώτη φορά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την ήττα του Χίτλερ στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καταθέτει για πρώτη φορά προϋπολογισμό για 100 δισεκατομμύρια ευρώ στρατιωτικούς εξοπλισμούς, δηλαδή στρατιωτικό προϋπολογισμό Μαμούθ. Άλλες χώρες ετοιμάζονται να πράξουν το ίδιο. Ετοιμάζονται εθνικές κυβερνήσεις σε όλες τις χώρες για να στείλουν στρατεύματα. Το δυστύχημα το μεγάλο είναι ότι βλέπουμε και την ελληνική κυβέρνηση να πρωτοπορεί σε ένα διαγωνισμό συμμετοχής και να ετοιμάζεται, όπως όλα δείχνουν, πέρα από τα όπλα τα οποία έστειλε, να σταλούν και άλλες διευκολύνσεις, αλλά να σταλούν και μονάδες. Στη χώρα μας, για παράδειγμα, έχουν ενεργοποιηθεί οι συμφωνίες και οι βάσεις που στήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, όπως είναι, για παράδειγμα, η Αλεξανδρούπολη, η Σούδα, που έχει αναβαθμιστεί και εμπλέκει τη χώρα μας και την κάνει όχι απλά ορμητήριο πολέμου. Εμείς πρέπει να έχουμε καθαρό ότι δεν γίνεται μόνο ορμητήριο πολέμου μέσα σε αυτές τις συνθήκες που περιγράψαμε, μιας γενικευμένης πολεμικής υπεριαλιστικής σύραξης, αλλά την κάνει και μαγνήτη επιθέσεων. Την κάνει και μαγνήτη τέτοιων ενεργειών και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει η χώρα μας να εμπλακεί, πρέπει να απεμπλακεί από αυτούς τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και τις πολεμικές προετοιμασίες και την πιο ενεργή εμπλοκή. Μάλιστα. Αυτό είναι το ζήτημα. Άρα δεν μπορούμε να μπούμε σε σενάρια, γιατί εδώ βλέπουμε μια πιο γενικευμένη κατάσταση που ασφαλώς θα έχει απρόβλεπτες συνέπειες για τη συνέχεια. Μάλιστα. Κύριε Πρωτούλη, πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία, ένα μεγάλο πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη και προφανώς και στη χώρα μας ήταν η ανεργία. Τώρα, η ακρίβεια. Προφανώς και η ανεργία, έτσι. Λοιπόν, η ακρίβεια τώρα και με τον πόλεμο έχει ξεφύγει, έχει φτάσει στα ύψη. Το ερώτημα είναι αν μπορεί η κυβέρνηση, αν είναι σε θέση, να λάβει μέτρα για να στηρίξει το μέσο πολίτη ή μια μικρή επιχείρηση και κατά την άποψη του κόμματός σας τι θα μπορούσε να γίνει και δεν έχει γίνει. Ναι, και ερχόμαστε πάλι στο ίδιο έργο θεατές. Δηλαδή είδατε από τη μια μέρα στην άλλη πώς εξασφαλίστηκαν χρήματα και πώς εξασφαλίζονται προϋπολογισμοί για πολεμικούς, τυχοδιοκτικούς,
ληστρικούς εκμεταλλευτικούς πολέμους, πώς εξασφαλίζονται τεράστια ποσά την ίδια στιγμή που παραμένουν νοικοκυριά παγωμένα, που παραμένουν σπίτια σκοτεινά από τα ρεύματα που κόβονται, και αν δεν κόβονται τα ρεύματα βλέπουμε όλους τους εργαζόμενους να έρχεται ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος και όλοι να παθαίνουν πραγματικό σοκ και δέος από αυτό που βλέπουμε. Αλλά βλέπουμε, δεν βλέπουμε αντιδράσεις όμως του κόσμου, αν μου επιτρέπετε. Ναι, βλέπουμε τους μισθούς καθυλωμένους εδώ και 10 χρόνια. Αντιδράσεις υπάρχουν και μάλιστα μεγάλες αντιδράσεις, οι οποίες επειδή ξεκινήσαμε με την πολεμική προπαγάνδα, πρέπει να τονίσουμε και την προπαγάνδα που ζούμε στο εσωτερικό της χώρας με το κυριολεκτικό φάψιμο των εργατικών λαϊκών κινητοποιήσεων με ελάχιστες εξαιρέσεις. Για παράδειγμα, την προηγούμενη εβδομάδα κατέβηκαν στην Αθήνα και διαδήλωσαν σε ένα μεγαλειώδη συλλαλητήριο πάρα πολλοί χώροι από τους πιο σημαντικούς βιομηχανικούς κλάδους και επιχειρήσεις της πατρίδας μας, όπως είναι τα πετρέλαια Καβάλας, τα λοιπάσματα Καβάλας, όπως είναι... Δεν έχει παίξει πουθενά αυτό ουσιαστικά. Ναι, της ΛΑΡΚΟ, όπως είναι οι εργαζόμενοι του λιμανιού του Πειραιά, οι οποίοι διεκδικούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αυξήσεις τους μισθούς, δικαιώματα, προστασία της δουλειάς τους, γιατί κλείνουν πολύ μεγάλες τέτοιες μονάδες, όπως η ΛΑΡΚΟ κλείνει, όπως τα πετρέλαια Καβάλας που κάθε εβδομάδα υπάρχουν 25 και 30 απολύσεις και διώχνουν τους ανθρώπους από τη δουλειά. Αυτά έχουν εξαφανιστεί από τα δελτία ειδήσεων, έχουν εξαφανιστεί από τις ειδησιογραφικές εκπομπές. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα αυτές οι αντιδράσεις. Εδώ έχει αποφασιστεί από τα συνδικάτα, τις ομοσπονδίες και από ό,τι είδαμε και από την ίδια τη Γενική Συνομοσπονδία, απεργιακή κινητοποίηση για τις 6 του μήνα. Στις 8 του μήνα ετοιμάζονται οι εργαζόμενοι να ξανακατέβουν πάλι στον δρόμο. Άρα το ζήτημα είναι ότι αυτές οι αντιστάσεις είναι ανάγκη πλέον να πολλαπλασιαστούν και το κυριότερο, οι εργαζόμενοι να μην δεχθούν αυτή τη βρώμικη προπαγάνδα που αρχίζει και εκτιλήσεται μαζί με τις πολεμικές ιαχές, που λέει ότι τώρα οι εργαζόμενοι πρέπει να δεχθούν να κάνουν θυσίες για τα πολεμικά μέτωπα. Ότι πρέπει να δεχθούν τις συνέπειες από τις επιβεβλημένες, όπως λένε, κυρώσεις. Ποιες συνέπειες? Οι εργαζόμενοι να πληρώσουν, δηλαδή, τι? Να πληρώσουν τη συμμετοχή των στρατιωτικών συμμαχιών σε αυτό το μακέλεμα των λαών. Να πληρώσουν και στα πολεμικά μέτωπα με τις ζωές των παιδιών τους, αλλά να πληρώσουν και στα μετόπιστα των πολεμικών μετώπων με τις βαριές θυσίες και επί της ουσίας και την πείνα και την εξαθλίωση? Σε καμία των περιπτώσεων. Οι ανάγκες των εργαζόμενων είναι ώρα να μπουν μπροστά και να απαιτήσουν μαζί με την αμπεμπλοκή της χώρας δικαιώματα, αυξήσεις τους μισθούς, συλλογικές συμβάσεις, να απαιτήσουν να ζήσουν σε ένα κόσμο ανθρώπινο, με αξιοπρέπεια. Αυτό δεν μπορεί να υπάρξει, υποχώρηση σε αυτή τη διαδικασία. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Στη συνέντευξη του κ. Μητσοτάκη στον Α, είπε ότι δεν πιστεύει στα συμβούλια των πολιτικών αρχηγών. Για να το σχολιάσουμε λιγάκι αυτό. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει πάντα η δυνατότητα να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση και στη Βουλή. Εμείς, ξέρετε, μέσα στη Βουλή παίρνουμε μέρος και στις επιτροπές της Βουλής, αλλά και μέσα στην ίδια την ονομέλεια του Κοινοβουλίου, όπου εκεί κατατίθονται οι προτάσεις, γίνεται ανοιχτή η αντιπαράθεση ενώπιση των οποίων και το κυριότερο και μπροστά στον ελληνικό λαό. Δεν χρειάζεται να μπλέξουμε σε αυτά τα αντιπολιτευτικά, ας το πούμε έτσι, παιχνίδια άλλων κατηγοριών, ιδιαίτερα ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ, που όσο περισσότερο συμφωνούν στα κεντρικά, στα στρατηγικά και τα μεγάλα, τόσο προσπαθούν να εφευρίσκουν ορισμένα ζητήματα για να δείξουν ότι ενδιαφέρουν. Αυτό το οποίο είδαμε και το οποίο πραγματικά είναι εντυπωσιακό, ιδιαίτερα για το τελευταίο διάστημα, είναι την πλήρη ομοφωνία που υπάρχει, ιδιαίτερα για παράδειγμα και σε αυτό το ζήτημα του πολέμου. Δηλαδή πραγματικά μας κάνει εντύπωση ότι υπάρχει μια πλήρη συμφωνία στην επιλογή στρατοπέδου σε αυτό το μακέλεμα. Δηλαδή στην επιλογή στρατοπέδου με το ΝΑΤΟ, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα το είπανε όλοι. Και ο κύριος Τσίπρας το είπε ακόμη, ότι ανήκουμε στη Δύση. Δεν είπε ότι... Και μάλιστα το κυριότερο που πρέπει να μας προβληματίσει, το οποίο είναι απέναντι από τη διάθεση, απέναντι από την έκφραση όλου του ελληνικού λαού και όλων των ανθρώπων, των λογικών ανθρώπων,
που λένε ότι και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι αν το ΝΑΤΟ ζητήσει την εμπλοκή της χώρας, ότι εκεί δεν θα έχουν διαφωνία. Μα είμαστε σοβαροί τώρα. Λοιπόν. Μα είμαστε σοβαροί τώρα. Δηλαδή η διαφωνία είναι αν δεν το ζητήσει. Δηλαδή αν το ζητήσει, η συμφωνία τους είναι να εμπλακούμε σε αυτό το υπεριαλιστικό μακελιό. Λοιπόν, και εφευρίσκουν την ίδια στιγμή που συμφωνούν στα μεγάλα, την ίδια στιγμή που ευθυγραμμίζονται με τις απειταγές του ΝΑΤΟ, την ίδια στιγμή που ευθυγραμμίζονται με τις απειταγές αμερικάνικης πρεσβείας, την ίδια στιγμή προσπαθούν να εφευρίσκουν ορισμένα ζητήματα για να διαφωνούν. Mm. Αυτή είναι η θέση μας σε σχέση με την αντιπαράθεση που υπάρχει, αν πρέπει να συγκαλείται το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών ή όχι. Εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα στα Συμβούλια των Πολιτικών Αρχηγών. Είδατε ότι πάντα παίρναμε μέρος και δείχναμε και αποκαλύπταμε και την συζήτηση. Ίσως ήταν η μόνη φωνή στα Συμβούλια των Πολιτικών Αρχηγών που έχουν γίνει και έχει πάρει μέρος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Ίσως ήταν η μόνη φωνή που αποκάλυπτε επί της ουσίας το τι γίνεται, το παζάρι που γινότανε, και ήταν η μόνη φωνή των εργατικών λαϊκών συμφορώντων που τις υπεράσπιζε πραγματικά. Κύριε Πρωτούλη, δυστυχώς ο χρόνος ραδιοφωνικός είναι αμήλικτος, πρέπει να πάω στις διαφημίσεις. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.